Ανέκτησε πλήρω τι αισθήσει του ο 30χρονο από τι Μύρε που στραβοκατάπια σουβλάκι πριν από ένα μήνα περίπου με αποτέλεσμα να καταλήξει διασωλημμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπου και έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη τη ζωή του. Από τη στιγμή αυτή που έγινε το συμβάν, δόθηκε ένα αγώνα δρόμου από του παρευρισκόμενου και φίλου του ασθενή, από του ιατρού τη περιοχή από το ΕΚΑΒ το οποίο διεκόμισε τον ασθενή ε, και από το νοσοκομείο μας, από όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ευτυχώς για μας αυτός ο αγώνας δρόμου είχε αίσιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής είναι εκτός κινδύνου και σε καλή κατάσταση. Η τροπή που είχε η εξέλιξη τη υγεία του 30χρονου εντυπωσίασε και του γιατρού, οι οποίοι έδωσαν με τη σειρά του μια σκληρή μάχη. Πριν από μερικέ ημέρε βγήκε από τη μονάδα εντατική θεραπεία και μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική και από εκεί στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Είναι πολύ σημαντικό που όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον τόπο του συμβάντο και κατέληξε στο νοσοκομείο μα είχε αυτό το ευχάριστο τέλο. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος, ακόμα και οι μη ιατροί, και αυτοί που δεν είναι στο χώρο τον ιατρικό να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες και να προσφέρουν τη βοήθειά τους στον συνάνθρωπό τους. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε τέτοια ευχάριστα αποτελέσματα. Ο 30χρονος χαρακτηρίζεται ως τυχερός από τους γιατρούς, καθώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι πολύ εύκολο ο ασθενής να οδηγηθεί στο θάνατο και ελάχιστοι είναι αυτοί που τα καταφέρνουν σε αντίστοιχα περιστατικά. Η πνιγμονή και το σύνδρομο ανακοπής το οποίο ακολουθείται μπορεί να προκαλέσει υποξεμική εγκεφαλοπάθεια που σημαίνει πρακτικά ότι ο ασθενής μπορεί να καταλήξει σε φυτική κατάσταση. Στην περίπτωσή μας θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ο ασθενής αυτός κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το κίνδυνο και να σταθεί στα πόδια του. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπα των συγγενών και των φίλων του 30χρονου που όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό του και περίμεναν να δώσει ένα σημάδι ζωή. Αισθήμα ικανοποίηση και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπου παρακολουθούσαν την πορεία τη υγεία του όλο αυτό το διάστημα.